Καλημέρα σας. Χαίρετε, να αρχίσουμε. Καλή σας μέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζω στο Μουσείο στην έναρξη των εργασιών του Συμποσίου μας. Πριν από ένα χρόνο περίπου στα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα. 60 χρόνια, 60 στιγμές. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το YouTube της τώρα. Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής. Σας καλωσορίζω στο... Και εγώ λέω κάποιος μου απαντάει. Είναι εντάξει, Αγγελική. Ένα λεπτό. Ο Αντίλαλος. Εντάξει. Πριν ένα χρόνο περίπου στα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης Αρχαιολογικό Μουσείο 60 χρόνια, 60 στιγμές, είχα ανακοινώσει την πρόθεσή μας η έκθεση αυτή που τιμά εν είδη απολογισμού μια σημαντική επέτειο της ιστορίας του, αν ήταν γάμος θα ήταν διαμαντένιος, να πλαισιωθεί με ένα συμπόσιο που θα αντανακλά τη θεματική ποικιλία της εκθεσιακής προσέγγισης. Στόχος μας να προσφέρει ένα γόνιμο έδαφος για προβληματισμό και δημιουργικές συζητήσεις που θα συμβάλλουν στην αποτίμηση της προσφοράς του μουσείου, αλλά και όλων των ανθρώπων που συνταξίδεψαν μαζί τους αυτό το πολύχρονο ταξίδι. Είναι μεγάλη λοιπόν η ικανοποίησή μου που η επιστημονική συνάντηση αρχίζει σήμερα, 64 σύνεδροι, 55 ανακοινώσεις που παρουσιάζουν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μέσα από τα αντικείμενα των συλλογών του, τις δράσεις του, τους ανθρώπους του, ένα τριήμερο αφιερωμένο στο μουσείο αλλά και σε όλα τα μουσεία του κόσμου που έχουν αναλάβει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, να μεσολαβούν ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ένα ρόλο απαιτητικό, αλλά συναρπαστικό. Για όλα λοιπόν αυτά, τα απαιτητικά αλλά συναρπαστικά, τα οράματα και τα βιώματα, θα είμαστε εδώ το επόμενο τριήμερο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ ή μας παρακολουθείτε διαδικτυακά και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ. Θα καλέσω τώρα στο βήμα τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πολυξένια Δαμ Βελένη και για πολλά χρόνια Διευθύντρια αυτού του μουσείου, να μας μιλήσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι πάντοτε ευτυχή στιγμή να ξαναβρίσκομαι σε αυτό το φιλόξενο και αγαπημένο μουσείο που πέρασα 12 από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου εδώ με ένα μελίσι γύρω μου ανθρώπων που δουλεύαμε και δημιουργούσαμε συνεχώς πράγματα ωραία. Θέλω λοιπόν να πω ότι πάντοτε είναι πολύ ευχάριστο να γιορτάζει κανείς επετείους. Και μέσα από αυτή την επέτειο των 60 χρόνων για το Αρχαιολογικό Μουσείο και την πολύ πετυχημένη και πρωτοποριακή, θα έλεγα, έκθεση που διοργάνωσαν οι συνάδελφοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε και μέσα από αυτό το συνέδριο πράγματα τα οποία το αφορούν τόσο στις συλλογές του, όσο και σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, τα οποία καλούνται πια τα μουσεία να ανταποκριθούν, όσο και σε στιγμιότυπά του το Σάββατο, που θα δούμε μερικά πολύ χαριτωμένα στιγμιότυπα που όλοι όσοι ζήσαμε εδώ μέσα έχουμε βιώσει αντίστοιχα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν και εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς καλή επιτυχία στο συνέδριο και υγεία να έχουμε και να απολαύσουμε αυτό το τριήμερο όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Σας καλωσορίζουμε στο συμπόσιο για τα 60 χρόνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, την τρίτη κατά σειρά δράση για τους εορτασμούς αυτών των γενεθλίων,
Προηγήθηκαν, όπως γνωρίζετε, η περιοδική έκθεση 60 χρόνια, 60 στιγμές, μια ιδέα της προϊσταμένης του Τμήματος Εκθέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας του Μουσείου Αγγελικής Κουκουβού και η έκδοση του καταλόγου της έκθεσης σε επιμέλεια των Αγγελική Κουκουβού και Μερόπης Γιωγάννα. Φυσικά και στις τρεις δράσεις εργάστηκε όπως πάντα, μεθοδικά και επιστημονικά, όλο το προσωπικό του Μουσείου υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της Αγγελικής. Το Μουσείο γιορτάζει τα 60 χρόνια και μαζί τους ανθρώπους του, που εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό με αγάπη και σεβασμό. Εργάστηκαν και θα συνεχίσουν να εργάζονται και να πασχίζουν, ώστε το Μουσείο, όπως και κάθε Μουσείο, να συνεχίσει να αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό στην υπηρεσία της κοινωνίας, να ερευνά, συλλέγει, συντηρεί, ερμηνεύει και εκθέτει τεκμήρια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς χωρίς αποκλεισμούς. Να προσφέρει εκπαίδευση, ψυχαγωγία και εμπειρίες με τη συμμετοχή των κοινοτήτων και να εκπληρώνει τους στόχους του που θα εναρμονίζονται πάντα με την πολιτιστική πολιτική της χώρας, την οποία χαράσει το ΙΠΟ. 8 άντρες και 8 γυναίκες έχουν διοικήσει το Αμουθού μέχρι σήμερα. Μακροβιότερος διευθυντής ο Ευστράτιος Πελεκίδης, με 16 χρόνια, ενώ για ένα μόλις χρόνο διεύθυναν το Μουσείο η Όλγα Τζάχο Αλεξανδρή και η Ευαγγελία Στεφανή. Η τελευταία το εγκατέλειψε αναπάντεχα, αφού η Κλωθό είχε άλλα σχέδια για αυτήν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένιωσε ο Χαράλαμπος Μακαρόνας όταν έβλεπε το όνειρο μιας πόλης να γίνεται πραγματικότητα και να εγκαινιάζεται στη θητεία του το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο κτίριο που βρισκόμαστε σήμερα. Ένα κτίριο στο οποίο συνδυάζονταν στοιχεία μοντερνισμού και αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, έργο του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Ούτε μπορώ να φανταστώ τι αισθάνθηκε η Κατερίνα Ρωμιοπούλου όταν υποδέχτηκε τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου 1977 τα ευρήματα από τους βασιλικούς τάφους των Αιγών, που τους παρέδωσε ο Ανδρόνικος προσφύλαξη. Σίγουρα δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση της τον Ιούνιο του 1978, όταν έζησε το μεγάλο σεισμό που συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη και είδε το κτίριο να χορεύει όπως πρόσφατα ανέφερε. Θα ήθελα όμως να βρίσκομαι στο Μουσείο, όταν λίγους μήνες αργότερα, το 1978, εγκαινίαζε την έκθεση «Θησαυρή της Αρχαίας Μακεδονίας», με πρωταγωνιστές τους θησαυρούς της Βεργίνας. Αλλά και το 1984, όταν εκτέθησαν στο σύνολό τους τα ευρήματα της Βεργίνας από την Ιουλία Βοκοτοπούλου με τη συνδρομή του Ανδρόνικου. Δεν μπορώ να φανταστώ τα συναισθήματα όσων συσκεύασαν και παρέδωσαν τα ευρήματα της Βεργίνας το 1997. Είμαι σίγουρη όμως ότι κάποιοι θα δάκρυσαν. Άλλη μια σημαντική στιγμή, κατά τη γνώμη μου, ήταν το 2001, όταν το Μουσείο συγκροτήθηκε διοικητικά σε ειδική περιφερειακή υπηρεσία και αποκόπηκε από τη Ιώτα Σίγματα ΑΦΕΠΚΑ από τις ανασκαφικές έρευνες που διεξάγονταν υπό την εποπτεία των υπαλλήλων της οποίας προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός των αντικειμένων που φυλάσσονται στο Μουσείο. Δεν γνωρίζω προσωπικά τον Δημήτρη Γραμμένο, αλλά έχω διαβάσει κείμενά του που αντικατοπτρίζουν την αγωνία του και τους προβληματισμούς του για το μεγάλο έργο που είχε αναλάβει, τη μεγάλη επανέκθεση του Μουσείου που εγκαινιάστηκε το 2006, αφού προηγήθηκαν ο εξυγχρονισμός των υποδομών του, αλλά και η έκθεση του Χρυσού των Μακεδόνων το 2004, που φιλοξενεί τα πιο εμβληματικά αντικείμενα του Μουσείου και βρίσκεται ακόμα και σήμερα υψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών, όπως προέκυψε και από πρόσφατη έρευνα κοινού που διεξάγαμε. Για 12 χρόνια στο τιμόνι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η Τζέννη Δελένη, από τις μακροβιότερες διευθύντριές του, μοιράζεται τον τίτλο αυτό με την Ιουλία Βακοτοπούλου. 10 χρόνια μετά ήταν η Κατερίνα Ρωμιοπούλου. Χάραξε η Δελένη την πολιτική του Μουσείου για τον 21ο αιώνα. Όλοι και όλες γνωρίζουμε το έργο της. Θα αναφερθώ μόνο στην εγγραφή του Παπύρου του Δερβενίου το 2015 στον κατάλογο μνήμης του κόσμου της UNESCO, που ήταν δικό της και αυτό, μεταξύ των άλλων, επίτευγμα. Άξιες διάδοχή της, η Λιάνα Στεφανή και η Αγγελική Κουκουβού. Τα 61 γενέθλια του Μουσείου το βρήκαν να πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα καινούριο διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, υπακούοντας φυσικά στο νόμο 4858 για την προστασία των αρχαιοτήτων. Γράφτηκαν και υπόθηκαν πολλά. Και ίσως γραφούν και υποθούν ακόμα περισσότερα. Άλλωστε, κάθε διοικητική αλλαγή, μέχρι να αφομοιωθεί, ίσως προβληματίζει. Ωστόσο, 7 μήνες μετά τη λειτουργία του Μουσείου με νέα διοίκηση και μάλιστα διπλή, αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύντριας, τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Το Μουσείο δεν έχει χάσει τον επιστημονικό, ερευνητικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, όπως φοβήθηκαν, ούτε το ρόλο του ως Μητροπολιτικό Μουσείο της Βόρειας Ελλάδας, και ούτε θεωρώ ότι θα τον χάσει. Άλλωστε, οι 6 στόχοι του Προγράμματος Δράσης για την τριετία 24-26 που εναρμονίζονται όπως διοικητικά αρμόζει, πλήρως με τους στόχους του ετησίου δράσης του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν σας τους διαβάζω,
απαιτούν δράσεις και συγκεκριμένα έργα για την υλοποίηση των δράσεων που φυσικά δεν είναι δυνατό να διαφέρουν από το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο το Μουσείο κινείται τα προηγούμενα χρόνια. Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων, αφού το Μουσείο αποκτά αυτοτέλεια διοικητική και σύντομα οικονομική. Ας γιορτάσουμε λοιπόν αυτές τις τρεις ημέρες στο Μουσείο, ας θυμηθούμε, ας συζητήσουμε επικοδομητικά και ας αποκτήσουμε δύναμη για το μέλλον, από το παρελθόν. Γιατί όπως αναφέρεται στην ταινία του Πατρίσιο Γκούσμαν, Νοσταλγώντας το φως, όσοι έχουν μνήμη μπορεί να ζήσουν στον έφερα στο παρόντα χρόνο, ενώ όσοι δεν έχουν μνήμη δεν ζουν πουθενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο για το τριήμερο συμπόσιο.